Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή σας προσέλευση στην πρόσκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η σημερινή μας κουβέντα θα έχει να κάνει με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τουρισμός. Στην προσπάθειά μας, λοιπόν, να συνδιαμορφώσουμε έτσι, την άποψη του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, για την παρέμβασή μας στη Βουλή και όπου αλλού χρειαστεί. Πήραμε την πρωτοβουλία και καλέσαμε σήμερα αρκετούς από τους φορείς. Δυστυχώς δεν μπορούν όλοι να είναι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Να πούμε το ότι οι πρωτοβουλίες μας θα είναι είτε με τη μορφή των επερωτήσεων στη Βουλή, είτε σε όποιο πιθανό νομοσχέδιο, αλλά ενδεχομένως, εάν από την κουβέντα αυτή που θα κάνουμε σήμερα και από άλλες πληροφορίες έχουμε, είναι εφικτό, μπορούμε να παρέμβουμε και με πρόταση νόμου σχετικά με τα προβλήματα του τουρισμού. Και να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τάσο τον Κουράκη, για μια εισήγηση γύρω από το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Ξέρετε, ο χαρακτήρας αυτών των συναντήσεων που κάνουμε στη Βουλή δεν είναι τόσο να καταθέσουμε τις δικές μας απόψεις, όσο κυρίως να σας ακούσουμε. Εμείς καταθέτουμε ένα γενικό περίγραμμα πώς περίπου βλέπουμε το ζήτημα και μετά από δικές σας παρεμβάσεις, δηλαδή των φορέων και της κοινωνίας, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια πληρέστερη εικόνα και να καταλήξουμε στα επιβαλλόμενα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε ως κοινοβουλευτικό κόμμα με διάφορους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε ορισμένα ζητήματα. Σήμερα η κατάσταση, όπως αναγνωρίζετε και γράφεται και στις εφημερίδες, είναι πάρα πολύ κακή. Γνωρίζουμε ότι τα μεγέθη της κρίσης του 2009 είναι πάρα πολύ σημαντικά και με πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 σημειώθηκε μείωση των αφήξεων στα συλλογικά καταλήματα, ξενοδοχεία και κάμπινγκ κατά μείον 5%, το διενεκτερεύσεων κατά μείον 6,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τα υπόλοιπα νούμερα. Φαντάζομαι ότι σας είναι γνωστά σε πολύ περισσότερα από ότι σε εμάς. Ότι οι τιμές βεβαίως των τουριστικών υπηρεσιών μειώθηκαν σε χοντρική τουλάχιστον βάση το 2009 και περαιτέρω το 2010, ενώ το Μάιο είναι βέβαιο ότι θα προκύψει και νέα μείωση. Θα λέγαμε ότι η πώληση των υπηρεσιών σε τιμές κόστους ή πλησίων του κόστους επαναφέρει τη χώρα σε μια κατάσταση ανταγωνισμού με κύριο πλεονέκτημα τις τιμές, πλεονέκτημα που στην Ευρωζώνη δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μεσοπρόθεσμα και κινδυνεύει να την επαναφέρει έστω και στο μερικά στο φαύλο κύκλο, που είναι χαμηλές τιμές, χαμηλές υπηρεσίες, πιο χαμηλές τιμές κτλ. Όταν οι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστές της τιμές στην Ανατολική Μεσόγειο αφενός δεν δεσμεύονται από τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού, άρα πραγματοποιούν ειδικές συνεργασίες με τους tour operators και αφετέρου έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής υπηρεσιών, μη ανταγωνίσιμο. Στα κύρια τώρα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού θα μπορούσαμε να τα κωδικοποιήσουμε σε ορισμένες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία. Προβλήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Γνωρίζουμε ότι η ιδιωτική τουριστική προσφορά αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς, ενώ τα έργα υποδομής προωθούνται με χρονική υστέρηση ή δεν προωθούνται καθόλου. Έτσι, η τουριστική δόμηση γίνεται πυκνή, οι συγκεντρώσεις προσώπων και οχημάτων αυξάνουν και υπερβαίνουν την αντοχή των υποδομών, ενώ όλα όσα συνιστούν την ποιότητα ζωής είτε απλά δεν υφίστανται, όπως είναι λόγω χάρη σύγχρονη επεξεργασία απορριμμάτων, επαρκές οδικό δίκτυο, χώροι για πεζούς, χώροι πάρκινγκ κτλ. Ή υφίστανται ανεπαρκώς. Το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, με συχνές διακοπές στα νησιά κτλ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αυτό είναι κοινό τόπο, θα έλεγα που λέω τώρα, αποτελεί τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης και την αιτία της τουριστικής μετακίνησης. Επομένως, αν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον δεν την χάνει της ανάλογης προσοχής στη διατήρησή του αλλά και στην προαγωγή του, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υφίσταται πια λόγος τουριστικής μετακίνησης. Εδώ θα έπρεπε να πω ότι στις μελέτες της τουριστικής ανάπτυξης του ΕΟΤ το 2003, για πρώτη φορά περιλαμβάνονταν η αναφορά
στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έννοια και χαρήκαμε τότε που αναφέρθηκε για πρώτη φορά, δηλαδή πόσο μπορεί να σηκώσει ένας τόπος ορισμένες υποδομές. Και θα έπρεπε αυτό να αποτελέσει το γνώμονα της όποιας πρόσθετης ανάπτυξης ή στις περισσότερες περιπτώσεις των ανεπτυγμένων περιοχών, τη βάση της ανάσχεσης, θα έλεγα, της όποιας πρόσθετης τουριστικής δόμησης και της επιδείνωσης των ήδη υψηλών συγκεντρώσεων. Να θυμίσω βέβαια ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος του 2004, 3299, έδωσε έμφαση, σε αντίθεση με το προηγούμενο, του 98, στην ίδρυση νέων ξενοδοχειακών κλινών με παροχή ιδιαίτερα υψηλών κινήτρων για μονάδες 3, 4 και 5 αστέρων ανάλογα με την περιοχή. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία νέων καταλυμάτων μεγάλης συνολικής δυναμικότητας και υψηλών κυρίως τάξεων στις ήδη αναπτυγμένες περιοχές και συγκεκριμένα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ιδίως στην Ρόδο και στην Κό. Πέρυσι είχα την ευκαιρία να έχω επισκεφθεί την περιοχή των Δεκανήσων και διαπίστωσα ότι στην Κό υπάρχουν έτσι τρομακτικά μεγαθύρια, τα οποία επιδεινώνουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής, αλλά και την απόδοση των ήδη φυσταμένων μονάδων καταλυμάτων, αφού σε τελευταία ανάλυση ρυθμοί της ζήτησης δεν αυξάνουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς της προσφοράς των κλινών. Έτσι έχουμε το παράδοξο, έχουμε νέες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αντί να αυξάνεται, συνεχώς να μειώνεται από μια χρονιά στην άλλη. Παραδείγματος χάρη, από το 59,8% το 2006 να έχουμε πέσει το 57% το 2007. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στον χώρο. Είναι αυτό που ονομάστηκε κορεσμός, δηλαδή η απαγόρευση της δημιουργίας νέων καταλυμάτων στις υπεραναπτυγμένες περιοχές και τμήματα της χώρας, έως ότου το θέμα ρυθμιστεί μέσω του θεσμοθετημένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Αλλά ενώ ο θεσμός του κορεσμού καταργήθηκε μερικώς από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ολοκληρωτικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί, πολύ περισσότερο δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ένα άλλο ουσιαστικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της εποχικότητας. Γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να σας κουράζω, ότι οι παραθεριστικές περιοχές εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα εποχικότητας, της ζήτησης, με εξίσου σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα στη χρήση και απόδοση των τουριστικών εγκαταστάσεων και στην απασχόληση. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει ολόκληρες τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται είτε ολοκληρωτικά, όπως είναι η Ρόδος ή η Κέρκυρα, είτε σε σημαντικό βαθμό, όπως είναι η βόρεια παράλια της Κρήτης, από τον τουρισμό. Θα έλεγα ότι σε αυτό το ζήτημα έχει προβληθεί ως λύση του προβλήματος της εποχικότητας η προσέλκυση ζήτησης ειδικών μορφών τουρισμού κατά τους μέσους και χαμηλούς μήνες του χρόνου. Είναι αυτός ο πολυσυζητημένος στόχος της διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης. Είναι αυτές οι ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίοι διακινούν βέβαια μόνο το 5% του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος, αλλά εμείς θα θέλαμε να καταθέσουμε ότι όλες οι ειδικές μορφές τουρισμού δεν είναι όλες ήπιες ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή δεν αναπτύσσονται στην πράξη ως ήπιες μορφές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα καταλήμματα αγροτουρισμού που δημιουργούνται στα νησιά με κοινοτικά κονδύλια μέσω των προγραμμάτων Leader σε κακόγουστα κτίρια με μειωμένες προδιαγραφές και χωρίς να εφίστανται στην περιοχή οι προϋποθέσεις και η οργάνωση για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τελικά καταλήγουν να διατίθενται σε συμβατικά τουριστικά πακέτα. Ένα σημαντικό κομμάτι της κακοδαιμονίας στο ζήτημα που συζητούμε είναι η μη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο του ελληνικού τουρισμού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία αποτελούν, όπως σειρά ερευνών το αποδεικνύει, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, έντονη των ανταγωνιστών της, ο πολιτιστικός τουρισμός δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένος. Δηλαδή οι αρχαιολογικοί χώροι, παραδείγματος χάρη, τα μουσεία και τα μνημεία δεν διαθέτουν ως επιτοπλίστων σημεία με εξοπλισμό ηλεκτρονικής πληροφόρησης ή πώλησης κατοπιστικών οδηγιών, ενώ οι ώρες λειτουργίας δεν είναι επαρκείς ή κατάλληλες. Γενικά, ο ελληνικός πολιτισμός προσφέρεται σύμφωνα με τις έρευνες με τρόπο που δεν είναι ζωντανός και διαδραστικός και δεν μπορεί να ικανοποιήσει το μέσο τουρίστα, δηλαδή αυτόν που δεν είναι ειδήμων στον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Έτσι λοιπόν, το πλεονέκτημα αυτό δεν αξιοποιείται, με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Εδώ θα έλεγα ότι
θα μπορούσε να γίνει μια ιδιαίτερη μνήμα στην παράδοση και στο σύγχρονο πολιτισμό. Έθιμα, χωρί, λαογραφία, κουζίνα, κρασία, αρχιτεκτονική, γλώσσα, λογοτεχνία, οικαστική παραγωγή, τα οποία παραμένουν άγνωστα στο μέσο τουρίστα της χώρας, με εξαίρεση τη μετατροπή ορισμένων εξ αυτών των στοιχείων σε φολκλόρ για άμεση και επιφανειακή τουριστική κατανάλωση. Όσον αφορά το τεράστιο πρόβλημα της τουριστικής προβολής, θα λέγω ότι παρά την ύπαρξη σχετικών μελετών, χθες διάβαζα στις εφημερίδες τις προσπάθειες που κάνει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυρία Αγγερέκου για προσέλκυση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι αδιανόητο να μιλάς για προσέλκυση μέσα Μαρτίου, όταν η τουριστική περίοδος έχουν κλείσει όλα τα πακέτα, δηλαδή είναι τόσο καθυστερημένη όλη αυτή η διαδικασία προβολής. Πάσχει λοιπόν η διαδικασία αυτή από εμπειρισμό και από μικροπολιτική. Και θα έλεγα ότι τα κονδύλια ομολογουμένως τα τελευταία χρόνια που διατίθενται έχουν αυξηθεί σημαντικά. Χωρίς όμως ανάλογο αποτέλεσμα και κυρίως χωρίς σοβαρή επίπτωση στη διάρθρωση της ζήτησης. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει η διαρκής αλλαγή των διακριτικών στοιχείων της προβολής της χώρας όσον αφορά το δημιουργικό, το βασικό μήνυμα, το λογότυπο που κάθε φορά αλλάζει ο Υπουργός Τουρισμού και αυτό για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης που συντελεί στη σύγχυση της εικόνας της χώρας. Θα έλεγα με δύο κουβέντες ότι η προβολή θα πρέπει να βασίζεται σε συστηματική παρακολούθηση των αγορών και τις πορείες της ζήτησης παγκόσμια στους ανταγωνιστές μας, δηλαδή στην Ευρώπη, Μεσόγειο και στη χώρα μας, κάτι βέβαια που εδώ και 5 χρόνια δεν ισχύει. Ορισμένα τώρα μικρά σε εισαγωγικά προβλήματα, τα οποία όμως είναι πελώρια. Λέω μικρά όσον αφορά το πόσο ακούγονται, όχι όσον αφορά τη σπουδαιότητά τους. Πρώτο και κύριο, το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών, που το χειμώνα γενικεύεται και πάβει να αποτελεί πρόβλημα των μικρότερων μόνο νησιών όπως το καλοκαίρι. Η καθιέρωση των νησιών ως τουριστικών προορισμών είναι με την πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα αδύνατη. Τα νησιά που δεν έχουν αεροπορική σύνδεση και σταθερής και επαρκής πτήσης είναι καταδικασμένα σε μια τουριστική περίοδο 2-3 το πολύ μηνών. Το πρόβλημα των απαξιωμένων καταλυμάτων και εκτηρίων, τα οποία πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν για διάφορους λόγους και ερημάζουν. Και η πολιτεία δεν έχει κάνει σήμερα μια συστηματική προσπάθεια, όπως έχει γίνει στην Ισπανία, απόσυρσης, που σημαίνει είτε αλλαγή χρήσης, είτε κατεδάφιση όσων όσων επιβαρύνουν το περιβάλλον με αισθητική ρήπανση και αλλίωση των οικισμών. Και θα έπρεπε νομίζω να υπάρχουν κίνητρα βεβαίως για την απόσταση κτλ. Εμείς εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να γίνει και αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, όπως επίσης και η εκκρεμότητα ως προς το ρόλο του Υπουργείου και του ΕΟΤ, που στην ουσία καθυλώνει τον ΕΟΤ σε μερική απραξία. Για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να αναφέρω πολύ με συντομία τις προτάσεις μας και θα έλεγα ότι αυτές μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα 9 σημεία. Πρώτο σημείο, άμεση και καθοριστική σύνδεση του τουρισμού με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος, φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, οι οποίες θα προτάσσονται σε όλες τις επιλογές της τουριστικής πολιτικής. Οι περιβαλλοντικά αξιόλογες περιοχές και τα τμήματα της επικράτειας πρώτα προστατεύονται και μετά αξιοποιούνται τουριστικά. Σε αυτό εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ότι δεν μπορεί να υπάρξει τουρισμός, όπως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει ποιότητα ζωής, αν δεν προστατεύσουμε και προάγουμε το περιβάλλον με τις τρεις διαστάσεις που ανέφερα, φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό. Δεύτερο σημείο. Προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού με προτεραιότητα στις μορφές της ήπιας ανάπτυξης. Και εκείνες μάλιστα που τυχαίνει να επιβαρύνουν το περιβάλλον, να γίνεται με την τήρηση των πλέον ισχυρών περιοριστικών περιβαλλοντικών όρων. Θα δίδεται προτεραιότητα σε μικρές υποδομές με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περισσότερο συμβατές με το χαρακτήρα των περιοχών της χώρας. Παραδείγματος χάρη, η δημιουργία μιας μαρίνας μπορεί με να προσωρινά να διευκολύνει το αγκυροβόλημα των πλοίων, αλλά μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη αναστάτωση, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές μελέτες, στο συνολικό θαλάσσιο οικοσύστημα, που στο τέλος να γίνει μια απόλυτα αποθητική περιοχή για τη συνέχεια του τουρισμού. Θα έλεγα ότι εμείς θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αγκυροβόλια σε παραθαλάσσιους οικισμούς αντί για μεγάλες μαρίνες κτλ. Τρίτο σημείο. Ανάσχεση της επιβάρησης των ήδη ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών.
Η επιλογή των περιοχών και των μέτρων θα βασιστεί σε μελέτη της φέρουσας ικανότητάς τους, η οποία θα παραλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ θα καταρτιστούν και θα τεθούν σε εφαρμογή σχέδια διαχείρισης επισκεπτών στα πιο ευαίσθητα περιβαλλοντικά σημεία των εν λόγω περιοχών. Τέταρτο σημείο. Μέτρα ανακούφισης των τουριστικών περιοχών όλης της χώρας με επίσπευση της δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπλασης των φορτισμένων τμήματων τους. Πέμπτο σημείο. Αποτελεσματική σύνδεση της παραγωγής των άλλων παραγωγικών τομέων, ιδιαίτερα των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Ενίσχυση προγραμμάτων που θα προωθούν την ενσωμάτωση αυθεντικών παραδοσιακών προϊόντων στο τουριστικό προϊόν, ώστε να υποστηριχθεί έτσι η επιβίωση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής τους. Στόχος θα είναι η αυξημένη διάχυση των ωφελιών της τουριστικής ανάπτυξης και στους άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Έκτο σημείο. Αντιμετώπιση σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο των ιδιαίτερων προβλημάτων των νησιών, όπως ικανοποιητική αεροπορική και εκτοπλογική σύνδεση όλο τον χρόνο, μονάδες περίθαλψης, παροχές, δίκτυα, επεξεργασία απορριμμάτων, χώροι πάρκινγκ κλπ. Έβδομο σημείο. Προσαρμογή της διαφημιστικής παρουσίας της χώρας στο εξωτερικό και το εσωτερικό με βάση τα πορίσματα των σχετικών μελετών. Είναι προφανές ότι η κρίση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με άμεση διαφήμιση. Απαιτείται όμως σε κάθε περίπτωση ένα πλήρες σχέδιο διαχείρισής της και μάλιστα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της κάθε αγοράς με βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στόχευση. Οι αναφορές στις νέες αγορές, Κίνα, Ινδία, Λατινική Αμερική, δεν θεραπεύουν τα σημερινά προβλήματα, αν και φυσικά δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται μέσω μακροπρόθεσμα. 8ο σημείο. Ανασχεδιασμός της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενιοποίηση φορέων όπου απαιτείται, ορθολογική κατανομή των εκπαιδευτικών μονάδων στον χώρο, αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, ορθολογικός ανασχεδιασμός της επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να μπορεί να φτάσει στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιών. Και τέλος, προσαρμογή του αναπτυξιακού νόμου και των δράσεων του ΕΣΠΑ, όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και των κοινοτικών πρωτοβουλειών, ώστε να στηρίζουν τις παραπάνω κατευθύνσεις. Αυτές, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, είναι οι γενικές γραμμές για κατευθύνσεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι στην σημερινή κρίση θα έλεγα ότι είναι με επιτακτική ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Μπορεί να αμβλύνει τις συνέπειες της κρίσης, να μειώσει την ανεργία και να βελτιώσει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην κατεύθυνση την οποία συζητούμε. Σας ευχαριστώ. Πριν ανοίξουμε έτσι τον κατάλογο των ομιλητών, ο Θοδωρής Οδρίτσας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να κάνει μια σύντομη παρέμβαση, γιατί έχει μια έκτακτη κοινοβουλευτική δουλειά. Είμαι ο Θοδωρής Οδρίτσας, βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλωσορίζω κι εγώ από την πλευρά μου και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Να ζητήσω συγγνώμη για δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εξαιτίας της διάταξης των εδράνων σε αυτή την αίθουσα δείχνει να σας αντιμετωπίζουμε αφιψηλού. Αυτό δεν ισχύει στην ουσία. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή υπάρχει μια άλλη συνάντηση σε λίγο, θα χρειαστεί να φύγω, θα μου το επιτρέψετε. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού προς εσάς. Θα παρακολουθήσω τις τοποθετήσεις σας από τα καταγραμμένα πρακτικά και αν μπορέσω θα επιστρέψω. Θέλω ακριβώς με την ευθύνη που έχω στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ναυτιλία και ειδικά για την ακτοπλοεία να πω δύο λόγια να προσθέσω στον προβληματισμό μας για το τόσο σοβαρό θέμα που συζητάμε. Ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα που στην προηγούμενη θητεία της, στην προηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη σύνοδο της Βουλής, έχει οργανώσει μία ανάλογο περιεχομένου ημερίδα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, για την ακτοπλοεία.
τα πρακτικά της οποίας τυπώθηκαν κιόλας και έχουν κυκλοφορήσει και που ένα τμήμα αυτού του τομέα αφορά, όπως το αντιλαμβάνεστε, και τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη. Επίσης, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της παράταξης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, στα τέλη του 2008 είχαμε οργανώσει μια διημερίδα στην Μυτιλίνη με συμμετοχή όλων των φορέων της αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας όλης της περιοχής, όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, αλλά και πλήθους κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν σε αυτό. Άλλωστε, έχουμε μια συστηματική επαφή και με τους νησιωτικούς δήμους και τον σύνδεσμο και με τον επιμελητηριακό σύνδεσμο των νησιωτικών δήμων και με όλες τις ανάλογες ενώσεις, αν και βέβαια το θέμα του τουρισμού δεν εξαντλείται στα νησιά. Και αυτό το καταλαβαίνουμε. Με αυτό το φάσμα έτσι, δραστηριοτήτων της κοινοβουλευτικής ομάδας και σχετικής πάντα εποπτείας, θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις στον τομέα που σας προανέφερα και στη σχέση που αυτός έχει με τον τουρισμό. Καταρχήν, στο ζήτημα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Πιστεύουμε, και θα είμαι πολύ συνοπτικός, μπορούμε να βρούμε ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό, ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση στην Ελλάδα δεν έχει αντιμετωπιστεί τόσο από την πλευρά του ενός συστήματος μεταφορών, προσώπων, αγαθών, αλλά περισσότερο ως ένας χώρος εκχώρησης δημόσιων λειτουργιών σε ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και μέσα από αυτό το πλέγμα έχει οργανωθεί η κάλυψη των αναγκών των ακτοπλοϊκών μεταφορών και συνδέσεων. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία χώρα του κόσμου και σε καμία χώρα της Ευρώπης αυτή η ιστορική παράδοση, γιατί περί αυτής πρόκειται, της Ελλάδας είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και αυτή έχει τις συνέπειές της σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη. Δεν έχουμε συστηματικά καταγεγραμμένο και μόνιμο και σταθερό προγραμματισμό ως προς τις μετακινήσεις, χειμώνα, καλοκαίρι και όλο το χρόνο. Δεν έχουμε εσωτερικές συνδέσεις ενδιάμεσες μεταξύ των νησιωτικών περιοχών. Δεν έχουμε μιας σταθερές τιμές. Δεν έχουμε μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τα νησιά, τις περιοχές, αλλά και κάθε έναν που ασχολείται είτε επιχειρηματικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον τουρισμό, ώστε να μπορεί να έχει πραγματικά ένα σωστό προγραμματισμό. Αφορά δηλαδή ακόμα και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, αυτή η στρέβλωση. Και εμείς γι' αυτό έχουμε πάντα, όχι με κριτήρια την κάλυψη των βασικών αναγκών των νησιών, αλλά ακόμα και με επέκταση πιστεύουμε ότι έχουμε συναντηθεί σε αυτό το επίπεδο και με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, έχουμε προτείνει και διεκδικούμε και έχουμε βρει συμμαχίες σε αυτή την κατεύθυνση, ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή πολιτικών επιλογών, έχουμε προτείνει την προώθηση της ιδέας συγκρότησης ενός δημόσιου φορέα ακτοπλοϊκών μεταφορών. Είναι μια ιδέα η οποία δεν είναι απλώς στο επίπεδο της ιδέας, είναι συγκεκριμένη πρόταση, τι διεκδικούμε, την προωθούμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε και σας λέω και πάλι ότι έχουμε βρει πολύ θετική ανταπόκριση, είναι πια και έτοιμα και κοινωνικών φορέων αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτός ο δημόσιος φορέας δεν θα έχει μόνο εποπτικό χαρακτήρα, αλλά θα μπορεί να έχει και οργάνωση τμήματων των ακτοπλοϊκών μεταφορών. Δεν καταργούμε στην πρότασή μας αυτή την ιδιωτική επιχειρηματικότητα εντελώς, δεν μιλάμε για κρατικοποίηση, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε πράγματι να δούμε και την αντικατάσταση του συστήματος της κάλυψης των άγονων γραμμών μέσα από αυτήν την πρόταση της συγκρότησης αυτής του δημόσιου φορέα. Παίρνοντας υπόψη, για να μην μακρηγορήσω άλλο, και τα πορίσματα αυτής της διημερίδας που σας προανέφερα που έγινε στη Μυτιλίνη
η οποία επίσης ήταν πορίσματα που δεν είχαν μόνο έναν κομματικό, να το πω έτσι, χαρακτήρα, αλλά ήταν μια συνενετική διαδικασία πολλών εμπλεκομένων φορέων. Κατευθύνουμε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα πορίσματα της διημερίδας, τη σκέψη μας στο πώς μπορεί να συνδεθεί η τουριστική ανάπτυξη με την παραγωγική βάση των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται, οι οποίες περιοχές είναι υποδοχής της τουριστικής κίνησης. Είτε είναι αυτή νησιωτική, είτε είναι ορεινή, είτε είναι αστική. Διότι έχουμε μια πλήρη αποσύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με την παραγωγική δραστηριότητα των περιοχών της Ελλάδας. Ακραία παραδείγματα, τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Μυτιλίνης δίνουν για το πρωινό τους βούτυρο Κορέας και μέλι Κίνας. Μια περιοχή που έχει και κτηνοτροφία και μελισσοκομεία και αναπτυγμένη. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία στο τι είδους τουρισμό και, εν πάση περιπτώσει, καταλήγω με αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σωστό να αμφισβητήσουμε πια αυτό το λεγόμενο μοντέλο τουρισμού που στηρίζεται στον ήλιο και στη θάλασσα. Όχι γιατί ο ήλιος και η θάλασσα δεν είναι πλέον εκτήματα της Ελλάδας, αλλά αυτή η μονοκαλλιέργεια είναι καταστροφική και για το περιβάλλον και για τη θάλασσα και για την κοινωνία και για τον τουρισμό, ενώ μπορούμε να δούμε ένα συνολικό πλέγμα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα με ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι με τα χαρακτηριστικά του χήμα τουρισμού. Δεν έχουμε ελιτισμό και δεν θέλουμε σόν και καλά ακριβό τουρισμό, αλλά μπορεί κανείς να δει τις τουριστικές δραστηριότητες και τα τουριστικά ρεύματα που προσελκύει η χώρα μας με ποιοτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να είναι και προς παχιά πορτοφόλια, αλλά και προς όχι τόσο παχιά, αλλά που να συνδέονται με πραγματικά περιεχόμενα και με πραγματικά κίνητρα ενδιαφερόντων, πολλαπλών ενδιαφερόντων, που η χώρα μας έχει πάρα πολλά τέτοια ατού να αξιοποιήσει. Και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να εμπλέκονται πραγματικά οι παραγωγικές δυνάμεις και οι παραγωγικές δραστηριότητες, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι πολιτισμικοί φορείς και όλοι οι άλλες τέτοιες δυναμικές παρουσίες στην ελληνική κοινωνία, ενώ στο χήμα τουρισμό που έχει στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό κυριαρχήσει, οι ενορχιστρωτές και οι πρωταγωνιστές δεν είναι καν εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι τα διεθνή τουριστικά γραφεία που οργανώνουν και επιβάλλουν ένα είδος τουρισμού που δεν προέρχεται από το δικό μας σχεδιασμό και από τη δική μας οργάνωση. Αυτό είναι μια συνεισφορά στην βασική κατεύθυνση που περιέγραψε ο σύντροφος και συνάδελφος ο Τάσος Κουράκης και που θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ και ζητώ για μια ακόμα φορά συγγνώμη. Ποιος ή ποια θα ήθελε να πάρει το λόγο? Ο κύριος Δημήτρης Μάντζιος, επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων. Καλημέρα σας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω και εγώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας, ελπίζοντας ότι μέσα και με τη δική σας τη βοήθεια θα μπουν τα πράγματα σε μια βάση τους, ώστε να επιληθούν κάποια προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο μας. Άκουσα πάρα πολύ τα 9 βάσεις τα οποία έχετε στηρίξει το πρόγραμμά σας για περιβάλλον, για κορεσμό, για εποχικότητα, για αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων, τουριστικής προβολής, σύνδεσης με τα νησιά κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Απλώς εγώ εκείνο που θα ήθελα είναι κάθε πρόβλημα που υπάρχει ή μάλλον σε κάθε τομέα, γιατί ο τουρισμός αποτελείται από κομμάτια,
είτε ατομοπλοϊκός είναι, είτε μαζικός τουρισμός είναι, είτε εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι, έχει και κάποιες παραμέτρους όπου κάθε ένα από αυτά χρειάζονται και κάποια λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και επειδή εγώ εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Οργανωτών Συνεδρίων, θα μιλήσω λίγο για τα συνέδρια. Καταρχήν, ένα βασικό